Άρχισαν ήδη οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εκδήλωση Σανταράν που θα κορυφωθούν τη Δευτέρα με το περπάτημα. Με το πάρτι των χορηγών, που στόχο είχε να ευχαριστήσουν τους χορηγούς και υποστηρικτές της εκδήλωσης, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του Σανταράν. Όπως τόνισε το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Άι Βασίλης, άργησε μια μέρα, Άρτεμις Τσολάκη. Σήμερα ξεκινάμε και επίσημα την εορταστική εβδομάδα, η οποία θα ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα στις 5.30 ώρα με την μεγάλη πορεία περπατήματος, η οποία γίνεται φέτος με σκοπό να συγκεντρώσουμε χρήματα για την προμήθεια οχήματος για το Σώμα Σαμαριτών του Τμήματος Ερυθρού Σταυρού της Κομωτινής. Το πάρτι σήμερα γίνεται για να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι στηρίξανε τη δράση μας, τους χορηγούς μας, τους υποστηρικτές και τους εθελοντές, οι οποίοι η βοήθειά τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Μπορείτε να προμηθεύεστε τις στολές, οι οποίες θα πωλούνται όλη την εβδομάδα στα σπιτάκια του Άι Βασίλη στην πλατεία, το πρωί στις 11 με 2 και την Τρίτη και την Πέμπτη το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8. Σας περιμένουμε όλους σας να περπατήσουμε ντυμένοι Άγιο Βασίλιδες και να γιορτάσουμε με αυτόν τον τρόπο την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περίοδου, επιτυγχάνοντας ένα πολύ μεγάλο σκοπό στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής, όπου θα ακολουθήσει και συναυλία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης αυτής είναι η ΔΚΠΑΚ του Δήμου Κομωτινής, ο Ηρώδικος, τα ΣΕΦΑΑ και ο Άι Βασίλης, η δράση Άι Βασίλης άρχισε μια μέρα. Είναι η πρώτη φορά που δεν συμβάλλουμε εμείς, αλλά συμβάλλουν όλοι για να αποκτήσουμε το πρώτο διασωστικό όχημα, τόνισε χαρακτηριστικά ο αρχηγός Σώματος Σαμαριτών του Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Σημανίδης. Είναι πραγματικά η πρώτη φορά, νομίζω, που δεν συμβάλλουμε εμείς, αλλά συμβάλλουν όλοι οι πολίτες και όλες οι επιχειρήσεις στο να βοηθηθούμε και να αποκτήσουμε το πρώτο διασωστικό όχημα για την περιοχή της Κομωτινής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, γιατί για μας αναγνωρίζεται η καθημερινή δράση των εθελοντών μας και μας δίνει τη δυνατότητα πλέον με την απόκτηση του αυτοκινήτου να επεκτείνουμε τις δράσεις μας και να γίνουμε ακόμη πιο σωστοί και πιο επιχειρησιακοί απέναντι στις υπηρεσίες και στους πολίτες. Για την Κομωτινή, 52 οι διασώστες, συν 14 που εκπαιδεύονται αυτή τη στιγμή. Συνολικά όμως, μαζί με την νοσηλευτική και την πρόνοια, μιλάμε για 100 εθελοντές, οι οποίοι είναι πάντα έτοιμοι να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και οποιαδήποτε καταστροφή προκύψει. Σίγουρα υπάρχει δυνατότητα να εγγραφούν. Φτάνει μόνο να έρθουν σε επικοινωνία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό εδώ στην περιοχή της Κομωτινής, να ενημερωθούν πλήρως για όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης που υπάρχουν και αναλόγως με τις δυνατότητες και το χρόνο που έχει ο καθένας να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα και την κατάλληλη ειδικότητα για να μπορέσει να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλαισιώνουν το Σανταράν. Χωρίς να το γνωρίζουν, δίνουν μεγάλη βοήθεια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και αυτή η βοήθεια φυσικά θα επιστρέψει στους πολίτες της Κομωτινής, στους πολίτες της Ροδόπης και αν μη τι άλλο σε όποιο σημείο χρειαστεί. Ο Σύλλογος Ηρώδικος είναι στο πλευρό του Σανταράν για μία ακόμη χρονιά, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Ηρώδικου, Μιχάλης Ραγκούσης. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ηρώδικος για άλλη μία χρονιά, όπως όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δίνει, συνεισφέρει με όποιες δυνάμεις έχει ως συνδιοργανωτής στο Σανταράν, το Σανταράν του Κομωτινής 2019. Φέτος, όπως γνωρίζετε, έχουμε αλλάξει μία στρατηγική. Φέτος αποφασίσαμε να μιμηθούμε το καλό παράδειγμα άλλων πόλεων και να βοηθήσουμε όλοι μαζί, ούτως ώστε να καλύψουμε μία ανάγκη ενός φορέα ο οποίος πραγματικά έχει βοηθήσει όλους μας, όσους ασχολούμαστε με τα κοινά, τους Σαμαρίτες, του Ερυθρού Σταυρού, της Ροδόπης και της πόλης Κομωτινής. Ο στόχος είναι να καταφέρουμε αφενός να πουλήσουμε τις στολές του Άγιου Βασίλη και να μαζευτεί το ποσό το οποίο ζητάμε προκειμένου να αγοράσουν ένα 4x4 και να μπορούν να επιχειρούν πολύ πιο άνετα και σε πολύ περισσότερα σημεία. Αφετέρου, φυσικά, δεν θέλουμε να χάσουμε αυτή όλη τη μαγεία που λέμε αυτής της νύχτας που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και φέτος πιστεύουμε ότι αν όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα με ένα κόκκινο σκουφί καταφέρναμε να γεμίσουμε την πόλη με χαρά και χαμόγελα, πιστεύω ότι φέτος ντυμένοι ολόκληροι Άγιο Βασίληδες θα ξεχυλήσει η χαρά και η ευτυχία πολύ περισσότερο.
Σας καλούμε όλους να έρθετε και να βοηθήσετε αγοράζοντας τις στολές, αλλά κυρίως να έρθετε να ζήσετε με τις οικογένειές σας, με τους φίλους σας, με τους συναδέλφους σας ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ο Δήμος Κομωτινής και η ΔΚΕΠΑΚ έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα εντός και εκτός εισαγωγικών, ώστε να έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά και η συμμετοχή μας μένει μόνο για να έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή.